μας, οι οποίοι κάνουν σκοποβολή και διακρίνονται κιόλας και είναι και πάρα πολύ καλοί και πετυχημένοι. Πάμε κοντά της, πάμε να μας μιλήσει και αυτή και οι ίδιοι. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Μεσημέρι Τετάρτης και εμείς βρεθήκαμε εδώ στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Στάλατσα προκειμένου να μιλήσουμε για το παρατραπέ. Έχω μαζί μου τρεις αθλητές οι οποίοι παραδίδουν μαθήματα ζωής. Πρόκειται για αθλητές με αναπηρίες. Είναι ο Μάριος Οστυλιανού, ο Γιώργος ο Παπαηλία και ο Νίκος Δημητρίου, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το παράτραπ, θα μας εξηγήσουν τι είναι και θα δοκιμάσουμε κι εμείς μαζί τους να κάνουμε σκοποβολή. Κύριε Στυλιανού, τι είναι ακριβώς το παράτραπ και γιατί λέγεται παράτραπ? Το παράτραπ είναι ολυμπιακό άθλημα. Να εξηγήσουμε τι είναι το τραπ. Το τραπ είναι ένα από τα δύο ολυμπιακά αθλήματα. Έχει να κάνει με πύληνους δίσκους. Ο κάθε αθλητής βρίσκεται απέναντι από μια θηρίδα, να το πω έτσι. Κάτω από τη θηρίδα υπάρχουν τρεις μηχανές και η μια μηχανή ρίχνει διαγώνια δεξιά, η άλλη αριστερά, η άλλη στο κέντρο. Ο αθλητής δεν ξέρει από πού θα, ποια μηχανή θα επιλεγεί και δεν ξέρουν την κατεύθυνση. Και ο δίσκος απομακρύνεται από εμάς, άρα πρέπει να είμαστε γρήγοροι, είμαστε επομισμένοι, δικαιούμαστε να είμαστε επομισμένοι και πρέπει να είμαστε γρήγοροι για να πετύχουμε το στόχο με δύο του φεκές. Αν μπορούμε από την πρώτη, καλώς. Δικαιούμαστε και δεύτερη προσπάθεια. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται και, και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και έχουν τιμηθεί και όλες έχουν πάρει και μετάλλια. Η εθνική ομάδα του Παράτραπ αποτελείται από 5 άτομα. Αυτή τη στιγμή είμαστε τα 3 από τα 5. Το Παράτραπ άρχισε τα τελευταία 5 χρόνια. Ευελπιστούμε να γίνει και επίσημα Παραολυμπιακό άθλημα τον Ιούνιο. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στο παράτραπ. Γι' αυτό δηλώνει το παράτραπ είναι ότι είναι το τραπ για άτομα με αναπηρίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το PT1, είναι για τα άτομα που βρίσκονται στο τροχοκάθισμα. Το PT2 είναι για τα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα στα κάτω άκρα αλλά μπορούν να σταθούν. Και η PT3 είναι η κατηγορία η οποία είναι για όσους αθλητές έχουν πρόβλημα στα άνω άκρα. Η Κύπρος συμμετέχει ανελειπώς στα ευρωπαϊκά ή στα παγκόσμια προαθλήματα που γίνονται. Έχει κερδίσει και 2 χρυσά και ένα χάλκινο με τον Νεόφυτο. Αθλητές άλλοι έχουν κοντέψει να μπουν στον τελικό και να διεκδικήσουν μετάλλια. Η προσπάθεια συνεχίζεται και ευελπιστούμε, αν γίνει παραολυμπιακό άθλημα, να έχουμε εκπροσώπηση στο Παραολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε από την Κύπρο εδώ. Είναι άτομα τα οποία δεν τα βάζουν κάτω και έχουν κάνει τη δυσκολία τους δύναμη. Να μας πει ο κύριος Γιώργος Παπαηλία, στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά θέλει να κάνει και ένα άθλημα. Okay. Καταρχάς, ευχαριστούμε στο Σίγμα που μας προσέγγισε για να παραδείξουμε το έξω το άθλημα μας. Είναι ένα καλό άθλημα. Εμείς θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι όταν θέλεις κάτι θα το κάνεις, παρόλο τις δυσκολίες που έχουμε εμείς, είτε τα πόδια, είτε το αμαξίδιο, είτε με τα χέρια. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στους φίλους ΑΜΕΑ ότι μπορούν να έρθουν κοντά, να δούσουν το άθλημα μας. Υπάρχουν αρκετά αθλήματα που μπορούσαν να βγουν έξω από το σπίτι τους, γιατί το σπίτι μέσα μόνο κακό κάνει. Θέλουμε να βγουν άτομα έξω. Αυτό είναι που ζητούμε εμείς ως ΑΜΕΑ. Θέλουμε τα άτομα να βγουν στα έξω. Έχω και τον κύριο Νίκο Δημητρίου, ο οποίος είναι μέλος της Παραολυμπιακής Επιτροπής, από ό,τι μας έχει πει. Πείτε μας κι εσείς, αν θέλει κάποιος εδώ να έρθει να συμμετέχει, στείλτε μας έτσι ένα μήνυμα. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι ο στόχος μας, να παρακινήσουμε και να εθαρρύνουμε τα άτομα με αναπηρίες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να παρακινήσουν και άλλους και παράλληλα να νιώσουν τη χαρά της επιτυχίας του αθλητισμού. Ακριβώς. Ακούσαμε, Χρήστο, και τους τρεις αθλητές, οι οποίοι τώρα θα μας δείξουν ακριβώς τι είναι το παράτραπ. Και φυσικά θα δοκιμάσουμε και εμείς να δούμε τη δυσκολία η οποία υπάρχει για να ασκήσεις αυτό το αγώνισμα.
Όπως μας έχει πει ο κύριος ο Μάριος Στυλιανού, αυτό είναι ακριβώς που βλέπουμε εδώ, το γήπεδο της Σκοποβολής. Βγαίνει έξω ο στόχος, δεν ξέρεις πού θα κατευθυνθεί και εσύ πρέπει να τον πυροβολήσεις, να τον βρεις το στόχο. Να δείξουμε τώρα ακριβώς βήμα-βήμα, να βάλω και εγώ τα ακουστικά μου, να στηθούμε, να πούμε πριν ξεκινήσουμε. Εδώ υπάρχει ένα μικρόφωνο το οποίο ο αθλητής πρέπει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να ετοιμαστεί, να συγκεντρωθεί και να επομίσει και πρέπει να έχει αισθητήρα. Με τη φωνή φεύγει ο δίσκος. Άρα του φωνάζεις και ανεβαίνει ο δίσκος. Ανεβαίνει ο δίσκος, ναι. Δεν φεύγει από μόνος του. Εσύ πρέπει να δώσεις την εντολή και το πρόσταγμα, αλλά υπάρχει ο περιορισμός στο 15 δευτερόλεπτο. Άρα πρέπει μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να πυροβολήσεις. Ναι, το δίσκο ακριβώς. Να ξεκινήσουμε και εμείς, να βάλουμε τα ακουστικά μας, να δείξουμε ακριβώς τη διαδικασία. Βάζουμε οπωσδήποτε τα ακουστικά για να προστατεύονται και τα αυτιά μας από τον ήχο. Στεκόμαστε εδώ στο ροζ, θα δείξουμε ακριβώς τη διαδικασία. Θα κάνει την αρχή ο Γιώργος ο Παπαϊλία να μας δείξει και στη συνέχεια θα δοκιμάσουμε και εμείς. Μείνουμε λίγο στο πλάι, να είμαστε ασφαλείς. Ναι, μείνε στο πλάι, μείνε και πιο πίσω όμως, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Και βρήκε το στόχο ο Γιώργος Παπαϊλία. Ακριβώς. Το πέτυχε. Να μόνο δύο του φεγγές μπορεί δικαιούνται να κάνει, τώρα. Έτσι. Μόνο δύο του φεγγές δικαιούνται να κάνετε. Ναι. Είναι δύο. Αν δεν τον πετύχουμε από την πρώτη, πάμε στη δεύτερη. Να αλλάξουμε λίγο θέσεις τώρα. Κρατήσετε εσείς το... Α, θα ρίξεις και εσύ, Ιουλιέτα. Γιατί να το έβρισκε πριν πρώτη να θα δοκιμάσουμε και εμείς για να δούμε πόσο δύσκολο είναι για εδώ πάμε. Τα άτομα που έχουν δυσκολίες και για τα καταφέρνουν. Για κράτα το μικρόφωνο. Τα θέματα ασφαλείας έκαναμε. Ναι, πρόσεξε, να ξεκινήσουμε. Στήριξε καλά το όπλο. Το κλείνουμε, φεύγουμε από τη σκανδάλη. Το κλείνουμε. Περίμενε, περάσανε τα 15 δεύτερα. Α, δεν πρέπει να μιλήσει. Φάμε την πουτολούι. Μιλήσαμε πριν βγει ο στόχος. Θα ξαναδοκιμάσουμε τώρα, το κάναμε λάθος στην αρχή. Έχω αρχίσει και φοβάμαι έτσι όπως σας βλέπω πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Όχι. Έχουμε ναι. Λοιπόν, ζωντανή επίδειξη τώρα για το πώς η Ιουλιέτα του φεκάει δίσκους. Πού είναι ο δίσκος, ρε παιδιά. Βάρ' το κεφαλί σου πάνω. Ναι. Δεν το βρήκαμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κάναμε μια καλή προσπάθεια. Δεν προσπάθεια. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά χρειάζεται... Θέλει προπόνηση, χρειάζεται δεν είναι δύναμη. Εύκολο. Θα δούμε τώρα τους αθλητές. Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Να δούμε τώρα τους αθλητές να παίξουν αυτοί, να βρουν που είναι και έμπειροι. Εδώ βλέπουμε τον Μάριο τον Στυλιανού. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον και δείχνει και ότι δεν υπάρχει η έννοια του αδύνατου σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή άτομα με αναπηρία αυτή τη στιγμή κάνουν πρωταθλητισμό στο θέμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό για όλους μας. Ακριβώς. Χρήστο, αυτό μας τόνισαν εδώ και οι αθλητές. Ναι, το βρήκε. Είναι έμπειροι εδώ οι αθλητές. Δεν είναι σαν εμάς, εμείς χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Μας δίνουν εδώ μαθήματα ζωής και οι τρεις αθλητές. Έκαναν τη δυσκολία τους δύναμη. Βγήκαν έξω και δεν τα έβαλαν κάτω. Και κάνουν εδώ σκοποβολή καθημερινά, προπονούνται και συμμετέχουν και στους αγώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους τους αθλητές. Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Υπάρχουν και αυτές οι κρυφές γωνιές στην Κύπρο που ο πολλής κόσμος δεν τις γνωρίζει. Δεν ξέρω να τις γνωρίζει ο επόμενος καλεσμένος μας. Εδώ Μιχάλης Μιχαήλ, υποψήφιος αντιπρόεδρος.